Ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην πρόσφατη ιστορία της ζει η Ισπανία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαριάνο Ραχόι, επισκέφθηκε το Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα, πόλη από την οποία κατάγεται και ο ίδιος. Δεκάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια του εκτροχιασμού. Για κάποιον σαν και εμένα που έχει γεννηθεί στο Σαντιάγο, είναι μία από τις χειρότερες ημέρες της ζωής μου. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται δύο συντονισμένες έρευνες. Μία δικαστική και μία από την Επιτροπή για τα Σιδηροδρομικά Ατυχήματα υπό το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προς το παρόν, η μεγάλη πρόκληση, και το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, είναι η αναγνώριση των νεκρών. Identificar a las personas que han fallecido. Saben ustedes que esto. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Muchas veces no es fácil. Pero. Κατανοούμε πλήρως όμως ότι οι οικογένειες των επιβατών δεν μπορούν να ζουν στην αβεβαιότητα. Vivir en una situación de incertidumbre. Η Ταχυάλβια ταξίδευε από τη Μαδρίτη στο Φερόλ και μετέφερε γύρω στα 240 άτομα. Όλες οι εκδηλώσεις για την Εθνική ημέρα της Γαλλικίας έχουν ακυρωθεί. Πρόκειται για το πρώτο δυστύχημα σε γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία.